Νίκο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Αρχίσω εδώ. Πες μου, σε παρακαλώ, τι έφτιαξε σήμερα? Εντάξει, θέλω να πω τι έφτιαξα. Το θέμα ότι παίρνουμε μόνο εμείς οι ποδοσφαιριστές θέμε για αυτό που έγινε μέσα στον χώρο, δεν θέλει κανένας άλλος, είμαστε απαράδεκτοι. Και θέλω να πω μια μεγάλη συγγνώμη σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που είχε έρθει για άλλη μια φορά να μας υποστηρίξει και έφυγε συναφορημένος. Πιστεύω η ηρεμία θέλει τώρα και να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα που να μπορέσουμε να δώσουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο, όπως είπα πριν, ότι υπέροχο μας ακολουθεί όπου πηγαίνουμε, να ανεβούμε κατηγορία σιγά σιγά, να πάμε εκεί που αξίζει η μεγάλη ομάδα αυτή η ΑΕΚ. Χάθηκε ένας στόχος. Φυσικά χάθηκε ένας στόχος που ήταν, που είχαμε βάλει από την αρχή της αγωνιστικής χρονιάς, και όπως είπα πριν, δεν θέλει κανένας άλλος παρά μόνο εμείς οι ποδοσφαιριστές, αναλαμβάνουμε μόνο εμείς την ευθύνη. Κανένας άλλος δεν φταίει, εμείς παίζουμε πάνω, δεν παίζει κανένας άλλος. Και πάλι χίλια συγγνώμη στον αυτόν υπέροχο κόσμο. Είσαι από τα αγαπημένα μας άτομα σε όλη την ομάδα και στην κερκίδα. Πες μου με το χέρι στην καρδιά, τι μέλη γεννιέσαι από εδώ και πέρα? Εντάξει, θέλω να ξεχάσουμε αυτό που έγινε το σημερινό. Να κοιτάξουμε μπροστά, να πάμε την ομάδα εκεί που της αξίζει, γιατί έχει αλλάξει η σελίδα η ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Δεν έχουμε καμία σχέση με τις περσινές και τις παλιές χρονιές. Πάμε καλά. Βέβαια, έρθει αυτό το στραβό αποτέλεσμα που μας κάνει λίγο πίσω γύρισμα. Αλλά θα καταφέρουμε ηρεμία να πάμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Ξεχνιέται? Όχι, δεν ξεχνιέται. Όπως έχουμε και στο παρελθόν, κάποιες ήττες, κάποιους αποκλεισμούς από πολλές ομάδες, δεν ξέρω, όχι. Ο coach είπε ότι είναι ντροπή. Ντροπή, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί του και έχει δίκιο. Απόλυτα δίκιο. Είναι ντροπή μας αυτό που έγινε σήμερα. Και όπως είπα πριν, δεν φταίει ούτε ο coach ούτε κανένας. Μόνο εμείς είμαστε ευχαριστητές, γιατί εμείς παίξαμε μπάλα. Πάλι συγγνώμη. Εντάξει, για τους έμπειρους. Πιστεύω για τους έμπειρους, για τους μικρούς, για όλους, αυτό που έγινε σήμερα είναι σοκ. Δεν περιμέναμε ότι θα αποκλειστούμε από το κύπελλο. Υποτιμήσατε, μάλλον το δεύτερο. Αυτό είναι. Γιατί όταν μιλήσω ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη, ουσιαστικά είναι αυτό. Εντάξει, δεν πήγαμε όπως έπρεπε στον αγώνα. Μπορεί να την υποτιμήσαμε, πάρ' το και έτσι. Χίλια δυο μπορεί. Το θέμα είναι ότι αποκλειστήκαμε. Και είναι ντροπή μας, όπως είπε ο προπονητής, συμφωνώ απόλυτα. Για εμάς τους παίχτες μόνο.